Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε ειδήσεις από την Αλφα Τηλεόραση. Το νησί της Αμοθράκης συζητήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή και μάλιστα όχι για κάποιο καλό λόγο, καθώς από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα από την Ελληνική Λύση ρωτήθηκε η κυβέρνηση για το λόγο για τον οποίο απουσιάζει περιπολικό σκάφος από το νησί. Η απάντηση δόθηκε από τον αρμόδιο υπουργό, δηλαδή από τον κύριο Στυλιανίδη. Ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας Χρήστο Στυλιανίδη κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο Βουλευτής Εύρου Πάρης Παπαδάκης σχετικά με την απουσία περιπολικού λιμενικού σκάφους από τη Σαμοθράκη. Ζήτησαν από τον Υπουργό να τους ενημερώσει τι ακριβώς προτίθεται να κάνει, δεδομένου ότι το νησί μένει στον αέρα, αφού το μικρό σκάφος που λειτουργεί δεν μπορεί να προχωρήσει σε έκτακτες διακομιδές ασθενών όταν ο άνεμος υπερβαίνει τα 4-5 μποφόρ. Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργού επί των διαλαμβανομένων στην ενθέματη ερώτηση. Γνωρίζετε ότι στη λιμενική αρχή Σαμοθράκης έχουν διατεθεί και επιχειρούν δύο πλωτά επιχειρησιακά μέσα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το ένα εκ των οποίων κατάλληλα διαμορφωμένο με υγειονομικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του λιμενικού σώματος πραγματοποιήθηκε μεταστάθμευση ενός εξ αυτών σε έτερο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Σημειώνεται ότι όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες το επιβάλλουν, γίνονται μετασταθμεύσεις πλωτών επιχειρησιακών μέσων ή και τροποποίηση των γεωγραφικών ορίων των διεξαγόμενων περιπολιών, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση της αυξημένης αστυνόμευσης και την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας σε όλο το εύρος της περιοχής αρμοδιότητας του λιμενικού σώματος. Ως προς τις διακομιδές ασθενών, επισημαίνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το ΕΚΑΒ είναι ο φορέας που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον συντονισμό, την εποπτεία και την υλοποίηση της διακομιδής ασθενών τραυματιών, όχι μόνο ως προς τις παραμέτρους διαδικασίες των διακομιδών, αλλά και ως προς τον τύπο των προσφερόμενων μέσων που εν τέλει επιλέγονται να τις πραγματοποιήσουν στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελεί το λιμενικό σώμα, αλλά και τη υφιστάμενη διακλαδικότητα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος συνδράμει στη διαδικασία διακομιδής ασθενών τραυματιών, γνωστοποιώντας προς την αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΑΒ τη διαθεσιμότητα των πλωτών μέσων του. Έγινε η ερώτηση με σκοπό να ψάξουμε να βρούμε το σκάφος το καταδιοκτικό, το οποίο μπορεί να κάνει άριστα τη δουλειά του και να κάνει μια γρήγορη διακομιδή σε ένα έκτακτο περιστατικό. Η απάντηση. Πραγματικά εμένα με θλίβει, διότι αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και μέσω των ερωτήσεων το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν δεν έχουν απάντηση λοιπόν οι κυβερνώντες, απαντούν οι εξαφίξεις. Έτσι λοιπόν είναι και αυτή η απάντηση. Βλέπω την απάντηση του κυρίου Στυλιανίδη, ναι, εδώ είναι, ναι, ό,τι πραγματικά. Το ΕΚΑΒ είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των διακομιδών, το ΕΚΑΒ είναι αρμόδιο για το συντονισμό και την υποπτία των διακομιδών και το λιμεναρχείο στα πλαίσια της κοινωνικότητας, λέει, απλά συνδράμει και το ΕΚΑΒ είναι αυτό το οποίο επιλέγει με ποιο μέσο θα διακομιστεί ο ασθενής. Άρα λοιπόν το ΕΚΑΒ φταίει για όλα. Και ότι υπάρχει, λέει, στον ευρύτερο σχεδιασμό υπάρχουν αυτές οι μετακινήσεις των σκαφών να συνδράμουν και να βοηθούν κάποιες άλλες περιοχές και συγκεκριμένα βορειοανατολικού. Ναι, λέει ότι είναι σύνηθες αυτό, συμβαίνει, λέει, καμιά φορά. Λέει, ναι, στέλνουν τα σκάφη και αλλού. Δεν ξέρω αν είναι σύνηθες. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Σαμοθράκη είναι ακάλυπτη. Ανησυχία, αναστάτωση και αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις της πάλι ποτέ Διανομαρχιακής Επιτροπής κατά του Χρυσού, η οποία δραστηριοποιείται σε Εύρω και Ροδόπη. Οι τελευταίες εξελίξεις που θέλουν την εταιρεία να ενδιαφέρεται εκ νέου για τα πεδία που βρίσκονται στις ΑΠΕΣ έχει προκαλέσει ανησυχία και εγρήγορση με τα μέλη της Επιτροπής να επαναβεβαιώνουν το όχι τους στην εκμετάλλευση του χρυσού, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμάζονται και για αγωνιστικές κινητοποίησεις εφόσον κριθεί απαραίτητο. Στις ΑΠΕ συνεδρίασε η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρω ενάντια στην εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού με τη συμμετοχή συναγωνιστών από Αλεξανδρούπολη πέρα μας ΑΠΕ Κομωτινή, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα της εξόρυξης στην περιοχή, τόσο στις ΑΠΕ όσο και στη γειτονική Βουλγαρία, επηρεάζοντας άμεσα τον Εύρο. Κατά τη διάρκεια της μετέφεραν όσα ακούστηκαν στη συζήτηση μελών της Διανομαρχιακής με Τούρκους και Ρουμάνους συναγωνιστές που είχαν στη Θεσσαλονίκη στο αίτημα για την ανανέωση της μίσθωσης του δημοσίου μεταλλίου των Σαπών από τη μεταλλευτική Θράκη. Κατά τη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, είχαν επαφή τόσο με τους Τούρκους συναγωνιστές, με τους οποίους έχουν για χρόνια επαφές, αλλά και με τους Ρουμάνους που έχουν δημιουργήσει σημαντική δομή για τη δράση ενάντια σε εταιρείες χρυσού. Οι επαφές της Διανομαρχιακής με τους αγωνιστές της Τουρκίας είναι πολύ παλιές, ξεκινώντας πριν από 20 χρόνια όταν δημιουργήθηκαν μεταλλεία στην Πέργαμο, που δυστυχώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν και τώρα οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν τις συνέπειες. Αναφέρθηκαν και στον αγώνα για τα μεταλλεία στην περιοχή του Τσεσμέ, όπου όσοι αντέδρασαν είχαν κατασκηνώσει για 420
ημέρες, καταφέρνοντας να αποτρέψουν τελικά την εγκατάσταση των εταιριών. Οι οικολογικές οργανώσεις στην Τουρκία είναι ιδιαίτερα δραστήριες και έχουν πληρώσει το κόστος με μεγάλα πρόστιμα εις βάρος τους, που το τουρκικό κράτος απειλεί συνεχώς να εισπράξει. Στη Ρουμανία τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, μιας και μετά την καταστροφή στην Μπάγια Μάρε ενισχύθηκε σημαντικά το οικολογικό κίνημα. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε και το θέμα της επιστολής της κοινωνικής πρωτοβουλίας Rhodope Guardians της γειτονικής Βουλγαρίας, που ζητά από την Ελλάδα να αντιταχθεί στη δημιουργία μεταλλίου χρυσού στην περιοχή του χωριού Ρόζινο του Δήμου Ιβαϊλοβγκράτ, σε σημείο που βρίσκεται 13 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο ύψος του Δημοτήχου. Σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση αναδεικνύουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχει το μεταλλείο αυτό για τη χώρα μας, με τη διανομαρχιακή να σκοπεύει να έρθει σε επαφή με την πρωτοβουλία και να θέσει το ζήτημα στα Δημοτικά Συμβούλια Ορεστιάδας και Δημοτήχου για να συζητηθεί αυτό το ζήτημα και να αναδείξουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία μεταλλείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Συζητήθηκε και το ζήτημα της ανανέωσης της μίσθωσης του δημοσίου μεταλλείου των σαπών από τη Μεταλλευτική Θράκη, η οποία λήγει στο τέλος του 2023. Η Eldorado Gold, που εξαγόρασε τη Μεταλλευτική, ζητά ανανέωση της μίσθωσης, η οποία πρέπει να περάσει από όλες τις υπηρεσίες αλλά και από τα Δημοτικά Συμβούλια Μαρονία Σαπών και Αλεξανδρούπολης. Επεισοδιακό ήταν ένα από τα τελευταία δημοτικά συμβούλια στο νησί της Σαμοθράκης, καθώς η συνεδρίαση και ειδικά το θέμα που αφορούσε το χιτί του νησιού συνοδεύτηκαν από υψηλούς τόνους, ένταση αλλά και διαπληκτισμούς μεταξύ των μελών. Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τροποποιηθεί από την 1η-1η του 2024, καθώς το νησί έχει αλλάξει δήμαρχο και αναλαμβάνει πλέον ο κ. Θανάσης Βίτσας. Ωστόσο, όπως φαίνεται, οι Σαμοθρακίτες Δημοτικοί Σύμβουλοι θα αποχαιρετήσουν το 2023 εν μέσω εντάσεων. Λίγο πριν αλλάξει χέρια ο Δήμος Σαμοθράκης, ο απερχόμενος δήμαρχος Νίκος Γαλατούμος στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θέλησε να δώσει απαντήσεις και να ενημερώσει το σώμα για όσα ακούγονται και συζητιούνται στο νησί με αφορμή το έργο διαχείρισης απορριμμάτων μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολοιμάτων στη Σαμοθράκη, στην εκτός σχεδίου περιοχή Ποταμιά και συγκεκριμένα στο ύψομα Τουρλί. Η συνεδρίαση αυτή, παρακολουθώντας την, εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το κλίμα που θα διαμορφώνεται στα Δημοτικά Συμβούλια του νησιού μετά την αλλαγή προσώπων και ρόλων. Μπορεί ο καθένας από τη θέση του να διατείνεται πως προέχει ηρεμία και ενότητα του νησιού. Στην πράξη όμως η στόχευση αυτή απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Στο νησί εξακολουθούν οι κάτοικοι να παραμένουν διχασμένοι και διαιρεμένοι παρά το γεγονός ότι έγιναν εκλογές και υπήρχε η προσδοκία ότι η κατάσταση αυτή θα διαφοροποιούνταν. Η πρόταση λοιπόν για κατασκευή χυθεί και ότι άλλο θα υλοποιηθεί. Όσο αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, έχει συζητηθεί από το 2016 και υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πώς θα το διαχειριστούμε. Και επειδή, όπως θυμάστε, παρουσιάστηκε το πρόβλημα μεταφοράς των απορριμμάτων, ιδρύθηκε ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Είχαμε πάρει τότε, δεν έγινε καμιά διαβούλευση για σημείο. Εκεί είπαν, εκεί το κάνανε, γιατί και αυτό ανοίξει διαμάθ. Σας το θυμίζω έτσι να το ξέρετε. Μετά το κακό χάλι που γινόταν στο ακροτήρι το 2011, παρθήκαν αποφάσεις για να γίνει ο ΣΜΑ, σταθμός μεταφόρτωσης. Και όλα αυτά, εφόσον φορτωθήκαν και φύγαν από το ακροτήρι, πήγανε. Δεν είπα για το 2016, κάτι άλλο λέω. Εντάξει, δεν περάζει, δεν κουβέντα. Είναι άκυρο αυτό, παιδιά. Ποιο είναι άκυρο? Κύριε Σκαρλατίδη, δεν διακόπτω. Δεν είναι άκυρο. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και μάλιστα, κύριε Σκαρλατίδη, εσείς το δώσετε ακόμα περισσότερο έμφαση, μιας και είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Λοιπόν, δεν είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Το έχετε υπογράψει, κύριε, το έχετε υπογράψει λοιπόν εδώ μέσα, εσείς, δημοτικοί σύμβουλοι ήσασταν τότε. Η υπόθεση του Χιτί άνοιξε ένα νέο κύκλο αντιδράσεων εκατέρωθεν, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τη συμπολίτευση ότι δεν έφερε το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση της πορείας του και ανταυτού έμαθαν για την εξέλιξή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ανάρτηση των περιβαλλοντικών όρων στη Διάβγεια και κατ' επέκταση με τον καθένα να λέει ό,τι θέλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δήμαρχος απάντησε πως το έργο αυτό θα δώσει λύση συνολική και οριστική και υπενθύμησε πως το έργο αυτό αποφασίστηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα το 2016 επί θητείας Βίτσα. Συνεπώς, όλοι ξέρουν περί τίνος πρόκειται και συγκεκριμένα όταν συζητιούνταν το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο και θα κούμπωνε στον περιφερειακό σχεδιασμό. Το νησί, λόγω ιδιαιτερότητων, δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές. Γι' αυτό και τότε είχαν προταθεί 7 τοποθεσίες, από τις οποίες ο αρμόδιος φορέας, δηλαδή Διαμάθ, θα κατέληγε όπως και έγινε στην καταλληλότερη. Είπαμε για να γίνει χιτή. Είπαμε. Λοιπόν, οι περιοχές 7 λοιπόν τοποθεσίες δεν τις πρότεινε ούτε εσύ ούτε εμείς. Τις ξέρατε όμως. Από τον κύριο Βίτσα είδαν και καταλήξαν σε μένα, ξέρεις πώς. Γιατί ούτε εσύ,
Ούτε εσείς, ούτε εμείς μπορούσαμε να το αποτρέψουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οι τοποθεσίες σε τελευταίες, έτσι για να γνωρίζει ο κόσμος, οι οποίες είχαν προταθεί, ήταν οι δύο δεξιά-αριστερά του σημερινού ΣΜΑ, ο οποίος θα κατέβαινε σχεδόν μέσα στον δρόμο, και το οποίο, άμα θυμάστε, έχει δικαστήριο με το Σαλονίσιο και την ευρύτερη περιοχή, και το αποκλείσαν μόλις ακούσαν για δικαστήρια κατευθείαν. Οι τέσσερις απορριφθήκαν και μείναν οι τρεις, αυτές οι δυο που σας λέω στο ΣΜΑ, και αυτή που είχε προταθεί στις Κόνχες, η οποία Κόνχες δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις, πήγε η κυρία Χαψιώτη μαζί με τον κύριο Κασκαμπάνη, με εμάς, το είδε και ανεβαίνοντας είδαν την περιοχή πιο πάνω και ρωτήσανε τι καθεστώς υπάρχει αυτή την περιοχή. Είναι 100 στρέμματα ενός ιδιώτη, ο οποίος εγώ προσωπικά τον ενημέρωσα και το γνωρίζει, δεν έγινε τίποτα λοιπόν εγκρυπτό, έτσι. Και μάλιστα ο άνθρωπος μου είπε διαφωνώ, και καλά κάνεις λέω και διαφωνείς, δικαίωμα είναι διαφωνείς, να ρωτήσω άμα να έχει περιθώριο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει περιθώριο. Δεν μας ζητήσαν γνωμοδότες. Αποφασίζουν, απαλωτριώνουν και προχωρούν. Δεν μπορείτε να σταματήσει κανένα στο έργο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν θεωρείτε ότι σταματεί, περιβαλλοντολογικά πήραμε. Ούτε δημοπρατήσαμε ούτε τίποτα. Σταματήστε το αύριο. Και προτείνετε κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχουν τοποθεσίες πουθενά απά στο νησί. Οι τοποθεσίες αυτές τόνισε πολλές φορές ο κύριος Γαλατούμος ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο επί Βίτσα. Άρα, όπως είπε, οι όποιες κατηγορίες ότι πήρα μόνος μου κάποια απόφαση δεν ισχύουν. Όλοι μαζί αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και όλοι μαζί προτείναμε αυτά τα σημεία, υποστηρίζοντας πως τίποτα δεν κάναμε εγκρυπτό, ούτε πήγαμε με φακό στην τοποθεσία. Το λάθος, κατά τη γνώμη του δικό σας, κύριε Δήμαρχε, σε αυτή την υπόθεση είναι το εξής, ότι εφόσον υπήρχε ένα τόσο μεγάλο έργο που εξελίσσεται 6,5 εκατομμύρια, όπως αναφέρεις, με θέσεις εργασίας και όντως με ένα μεγάλο πρόβλημα που θα επιληθεί άμα τελειώσει το έργο αυτό για το νησί, θα μπορούσε σε ένα δημοτικό συμβούλιο να μας ενημερώσει για την εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί εδώ οδηγήθηκες σήμερα στο να μας ενημερώσεις. Οδηγήθηκες από το γεγονός ότι κάποιοι το ανεβάσαν στο Facebook. Λοιπόν. Και γράψαν τι γράψαν. Θα απαντήσω τώρα. Έπρεπε να μας είχες ενημερώσει, εφόσον το γνώριζες, ας πούμε, ότι δεν θα κάνουμε και κάτι. Εγώ, άμα, ας πούμε, αντίστοιχα, θυμάστε ότι ενημερώσαμε τον κόσμο όταν μάθαμε, ας πούμε, ότι θα γίνουν ανεμονήτριες στην κορφή του ΣΑΟΣ. Δεν είχε θέση ο Δήμος σε αυτό. Δεν το ρωτούσε το Δήμο κανένας τη γνώμη του γι' αυτό. Ενημέρωσε κάναμε τον κόσμο να πάνε, για να μαθαίνει τι γίνεται. Το έργο θα υλοποιηθεί σε βάθος τριετίας προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αξίζει να τονιστεί ότι στη συνεδρίαση υπήρξαν δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι συμφωνούν με το έργο και εκφράζοντας τις όποιες αντιρρήσεις για την τοποθεσία, επεσήμαναν πως το έργο του Χιτή είναι κοστοβόρο με την κατασκευή και λειτουργία του. Να τίθενται ένα αμφιβόλο. Εγώ δέχτηκα να είμαι ένας άμυνος Οικονομικής Επιτροπής. Άμα τα πούμε εδώ, θα γίνει χαμός. Τι χαμός να γίνει. Γιατί δεν τα λέτε, κύριε Σκαρλατίδη? Έχετε μια τακτική συνεχόμενη να αφήνετε υπονοούμενα λάσπη στον ανεμιστήρα. Ναι. Και μελάνι σουπιάς. Είναι μια πολιτική που δεν βγάζει σε καλό στο νησί. Εγώ παρακαλώ, ό,τι ξέρετε να το πείτε μες στο Δουσού. Πέστε το. Σας αμφισβητώ για όλα. Ψεύδεστε, κύριε Σκαρλατίδη. Είδα προηγούμενα. Κανένας άλλος από τους συμβούλους, είμαστε ένα σώμα 17 συμβούλων, κανένας δεν αφήνει τέτοια μελάνη σουπιάς. Αφήνετε συνέχεια υπονοούμενα. Θα δείτε τι θα βρούμε. Θα δείτε τι θα πάθουμε. Ανοίξτε τα μάτια. Ανοίξτε τα αυτιά. Τα ανοίγουμε. Με έχετε αξιολογήσει πολλές φορές, κυρία Πρόεδρε. Πέστε τα. Ακούστε. Το να αφήνετε υπονοούμενα για να μαζεύετε like δεν είναι σοβαρή πολιτική και δεν κάνει καλό για την Ομόνοια που θέλετε. Ο Νίκος Γκότσης θα αναλάβει τα ενία της παράταξης Πόλη και Πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στην παράταξη, να θυμίσουμε, ήταν επικεφαλής μέχρι πρότινος ο κύριος Βαγγέλης Λαμπάκης, ο οποίος διετέλεσε και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης επί δύο θητείες. Ωστόσο, μετά και την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου, ο κύριος Λαμπάκης ανακοίνωσε ότι πλέον δεν επιθυμεί να συμμετέχει στα αυτοδιοικητικά πράγματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αλλαγή σελίδα στην παράταξη του πρώην Δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη, Πόλη και Πολίτες. Αλλαγή η οποία ήταν αναμενόμενη, καθώς μετά την εκλογική ήττα του Οκτωβρίου είχε ήδη αποφασίσει ο κύριος Λαμπάκης να αποχωρήσει από την ενεργό τοπική αυτοδιοίκηση, κλείνοντας τον κύκλο αυτό και παραχωρώντας τη θέση του στον επόμενο, σηματοδοτώντας με αυτή την κίνηση και τη συνέχεια στην παράταξη που διοίκησε το Δήμο Αλεξανδρούπολης για 9 ολόκληρα χρόνια. Μετά την ορκομοσία του νέου δημοτικού σχήματος και λίγο πριν την ανάληψη των καθηγόντων των νέων δημοτικών συμβούλων και των επανεκλεγέντων την πρώτη
1η Ιανουαρίου του 2024 η παράταξη του κ. Λαμπάκη που ήρθε τρίτη σε κατάταξη και θα εκπροσωπείται με 4 μέλη σε αυτή την πενταετία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ποιος θα τον διαδεχθεί έτσι ώστε ο συνδυασμός που αριθμεί πολλά μέλη στην τοπική κοινωνία να μην είναι ακέφαλος. Μετά από συνάντηση των εκλεγμένων μελών και κατόπιν συζητήσεων των δεδομένων σε κλίμα φιλικό και επικοδομητικό αποφασίστηκε να οριστεί επικεφαλής της παράταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Γκότσης, ο οποίος είναι και πρώτος σε ψήφους. Κοινή πεποίθηση και επιδίωξη του συνδυασμού είναι να συνεχιστεί η δυναμική παρουσία του στα τεκτενόμενα του Δήμου με αντιπολίτευση ουσιαστική και με προτάσεις που θα προάγουν το κοινό καλό και θα αναδεικνύουν τα κακό σκήμενα στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Υπόσχεση όλων είναι αυτή η ιστορική παράταξη που συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας να εξακολουθεί να εκπροσωπεί τους δημότες που την εμπιστεύτηκαν με αξιοπρέπεια, συνέπεια και υπευθυνότητα, χωρίς να λησμονεί κανείς ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Βαγγέλης Λαμπάκης αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της εξελικτικής πορείας του διευρυμένου Δήμου με έργα που τον αναβάθμισαν. Από την πλευρά του, ο κ. Γκότσης εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την ανάδειξη και εμπιστοσύνη που έδειξαν οι συνάδελφοί του στο πρόσωπό του. Άλλωστε, πάντα ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του κ. Λαμπάκη. Αφού τους ευχαρίστησε όλους, ανέφερε πως αντιλαμβάνεται απόλυτα την ευθύνη που αναλαμβάνει, λέγοντας πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να αποδειχθεί άξιος αυτής της εμπιστοσύνης και με γνώμονα τη συνεργασία και τη συνεννόηση να βάλουν από κοινού με τους υπόλοιπους συμβούλους το λιθαράκι του στην ανάπτυξη του τόπου και στην επίλυση των προβλημάτων των δημοτών. Η παράταξη εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου. Η Δημοτική Παράταξη Πόλη και Πολίτες, μετά την αποχώρηση του επί 20 χρόνια επικεφαλής της Βαγγέλη Λαμπάκη από την ενεργό δράση στα αυτοδιοικητικά δρόμενα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σας ανακοινώνει ότι μετά από συνάντηση που είχαμε τα εκλεγμένα μέλη με τον Βαγγέλη Λαμπάκη, αποφασίσαμε ύστερα από μια επικοδομητική συζήτηση, ένα άκρος φιλικό κλίμα, ότι ο νέος επικεφαλής της παράταξης θα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Γκότσης, ως πρώτος σε ψήφους εκλεγμένος σύμβουλος. Κοινή επιθυμία και προσδοκία όλων είναι ότι η παράταξη θα διατηρήσει την αξιοπρέπεια και τη δυναμική της στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Σαφώς είναι μια πολύ σημαντική και κομβική στιγμή και για μένα να σας πω ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βάρος, γιατί διαδέχουμε στην ηγεσία μια μεγάλη αυτοδιοικητική προσωπικότητα όπως είναι ο Βαγγέλης Λαμπάκης, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και ο ηγέτης της παράταξης για πάνω από 20 χρόνια. Είναι μια παράταξη ιστορική. Τουλάχιστον στην περιοχή μας δεν γνωρίζω αν υπάρχει μια παράταξη που έχει διατηρηθεί τόσα πολλά χρόνια. Και το ειδικό βάρος, το αυτοδιοικητικό ειδικό βάρος του Βαγγέλη του Λαμπάκη είναι ιδιαίτερο. Ναι. Επομένως, επειδή ο αυτοδιοικητικός πύχης είναι πολύ ψηλά, το βάρος που πέφτει στους ώμους μου για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, για να τιμήσουμε την ψήφο των συμπολιτών μας, αλλά και για να ασκήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αυτό που μας έδωσαν οι πολίτες την εντολή, που είναι ο έλεγχος της Δημοτικής Αρχής. Αυτό επέλεξαν οι συνδημότες μας, να μας τοποθετήσουν σε μια θέση της αντιπολίτευσης που θα πρέπει να ελέγχει τη Δημοτική Αρχή, να τη στηρίζει εκεί που απαιτεί ο ρόλος και τα δεδομένα του Δήμου, αλλά και παράλληλα να τις ασκεί και μια αντιπολίτευση παραγωγική και για να την βελτιώνει. Παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια ενημέρωσης είναι πάρα πολύ μεγάλη, εξακολουθούν να υπάρχουν θύματα τηλεφωνικών απατών. Οι τηλεφωνικές απάτες λαμβάνουν χώρα σχεδόν πλέον καθημερινά και με διάφορους τρόπους, ενώ παρά τις εκστρατείες ενημέρωσης τόσο από την ελληνική αστυνομία όσο όμως και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν θύματα και έτσι χάνουν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία στα δίκτυα των απατεώνων. Ο υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας, Ορεστιάδας Χρήστος Αξής, καλεσμένος στο Ευρωσκόπιο στο Ράδιο Εύρος, ενημέρωσε τους πολίτες για τις απόπειρες εξαπάτησης μέσω τηλεφώνου που συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό στην περιοχή από επιτίδιους που προσποιούνται γιατρούς, δικηγόρους ή αστυνομικούς με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα για δίθεν θύματα τροχαίων. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση και για περιστατικά ηλεκτρονικού εγκλήματος που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες στην Ορεστιάδα, αλλά και για ενδεχόμενη γενικότερη εγκληματική δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Καθημερινό το φαινόμενο δυστυχώς. Από το Σεπτέμβριο υπάρχει μία έξαρση στις απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης, ανέφερε ο κύριος Αξής. Είναι καθημερινό το φαινόμενο και κάποιοι συμπολίτες μας έχουν εξαπατηθεί και έχουν δώσει χρήματα. Επεσήμανε πως τα θύματα είναι κυρίως υπερήλικες και συνήθως γυναίκες και υποκύπτουν στην ψυχολογική πίεση, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που ήταν γνωστές, ήταν υποψιασμένοι. Όμως οι επιτίδιοι κατάφεραν και πάλι να τους εξαπατήσουν.
Δυστυχώς τον τελευταίο χρόνο και ειδικά από το Σεπτέμβριο και ύστερα μας έχουν, υπάρχει μία έξαρση στις απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης. Δυστυχώς είναι κάποιοι συμπολίτες μας που έχουν εξαπατηθεί, έχουν πιστεί, έχουν δώσει λεφτά, αλλά είναι συχνά, είναι σχεδόν καθημερινό πλέον το φαινόμενο της, των προσπαθειών αυτών τηλεφωνικής εξαπάτησης. Παρότι είναι τόσο γνωστό πια, είναι μια πρακτική, μια μέθοδος που ακολουθείται διαρκώς αυτό το τελευταίο διάστημα και το ανακοινώνουμε συνεχόμενα. Υπάρχουν πάντα πολίτες οι οποίοι είναι ανυποψίαστοι. Δυστυχώς, όπως έχει αποδειχτεί, το έχουμε δει στην πράξη να συμβαίνει, δηλαδή είχαμε θύματα που ήταν ανυποψίαστοι. Συνήθως τα θύματα είναι υπερήλικες, ναι, συνήθως γυναίκες. Και από εκεί και πέρα όμως είχαμε και κάποιες περιπτώσεις που ήταν ενημερωμένοι. Απλά κάτω από το βάρος της τεράστιας ψυχολογικής πίεσης που ασκείται, εφόσον, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι εφόσον έχει ξεκινήσει, έχουν μπει το υποψήφιο θύμα, έχει μπει στο διάλογο με τον επιτήριο, με τον δράστη, λοιπόν, μετά είναι δύσκολο να ξεφύγει. Οπότε είχαμε και κάποιες περιπτώσεις που εξαπατήθηκαν ενώ ήταν γνώστες, το γνώριζαν. Ο κύριος Σαξής εξηγεί ότι επειδή πλέον οι δράστες είναι πολύ έμπειροι, θα αντιληφθούν και θα κλείσουν το τηλέφωνο, εάν κάποιος θελήσει να τους παγιδέψει. Επομένως, το ιδανικό είναι να μην μπούμε σε διάλογο μαζί τους, αλλά να καταγγείλουμε το περιστατικό για να αναλάβουν οι αρχές. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το συγγενικό σας πρόσωπο, για το οποίο σας είπανε και αμέσως μετά την αστυνομία, συμβούλεψε κατηγορηματικά. Βασικό είναι ότι οι δράστες έχουν αναπτύξει ισχυρή πειθό με τα επιχειρήματά τους, αλλά και με τους τρόπους που χρησιμοποιούν. Τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο, όπως σας είπα και ύστερα, που υπάρχει η έξαρση, και εκεί θα επικεντρωθώ, είναι δύο οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, ναι, στην περιοχή μας. Είναι η μία με πρόκληση τροχαίου ατυχήματος από συγγενικό πρόσωπο που εν επλάκη έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, έχει χτυπήσει κάποιο παιδάκι, και οι επιτίδη δράστες τηλεφωνούν προσποιούμενοι τους γιατρούς, τους δικηγόρους ή και τους αστυνομικούς, ναι, προκειμένου το παιδί να μην πάει φυλακή από το τροχαίο ατύχημα που έκανε, και ζητούν την καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών. Μάλιστα. Η μία περίπτωση είναι αυτή, η μέθοδος που χρησιμοποιείται. Η δεύτερη μέθοδος είναι με την νοσηλεία συγγενικού προσώπου στο νοσοκομείο. Έχουν πάρει τηλέφωνο, για να το πω απλά. Παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι, λένε ότι το παιδί σου, η κόρη σου, ο γιος σου έχει χτυπήσει, είχε τροχαίο ατύχημα, είναι στο νοσοκομείο. Θέλουμε 10, 20, 30, ζητάνε. Κάποιες φορές ήταν υπέρογκα ποσά, 100.000 ευρώ, για να σωθούν, για να κάνουν χειρουργική επέμβαση. Σε μια περίπτωση έλεγε, τώρα τις κόβω το πόδι. Τα λέω όσο πιο απλά γίνεται, για να καταλάβουμε πώς συμβαίνει. Τις κόβω το πόδι τώρα, 30.000 να φέρουμε τις λάμες από την Αμερική για να σωθεί το πόδι του παιδιού. Ναι, μεν, αλλά είναι ο χαρακτηρισμός που ταιριάζει στη βοήθεια που προσφέρεται προς τους κτηνοτρόφους αναφορικά με τις ζωοτροφές που οφείλει το κράτος να τους παρέχει μετά και τις πολύ μεγάλες ζημιές που υπέστησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου. Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Δουνάκης, ζωοτροφές υπάρχουν, ναι, μεν, ή έστω χρήματα για ζωοτροφές υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, λόγω του γραφειοκρατικού κυκαιώνα, οι ζωοτροφές αυτές δεν φτάνουν στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δυσκολεύονται σημαντικά να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του επαγγέλματός τους. Για τεράστιες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον Εύρο, μιλά ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Δουνάκης, σε συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο, καθώς και με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρο Κελέτσι. Ο κ. Δουνάκης ανέφερε το ζήτημα των καθυστερήσεων των αποζημιώσεων από την αρρωγή, καθώς μέχρι και σήμερα οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να αγοράσουν τον εξοπλισμό που έχασαν λόγω της φωτιάς. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν και για το ύψος των αποζημιώσεων για το ζωικό κεφάλαιο που χάθηκε, καθώς δόθηκε με βάση τον σταθερότιμο κατάλογο του ΕΛΓΑ, με τον κύριο Κελέτσα τους απαντά πως σύντομα θα δοθούν περισσότερα χρήματα, καθώς θα ενταχθούν στον ίδιο τιμοκατάλογο με τους πληγέντες κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Σχετικά με τα αγνοούμενα ζώα, το Υπουργείο εξετάζει ακόμη τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να τους αποζημιώσει. Το πραγματικό όμως πρόβλημα είναι στην καθυστέρηση των ζωοτροφών που υποσχέθηκε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή της καταστροφής. Τα χρήματα αυτά έχουν ήδη δοθεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά ακόμη και σήμερα, περίπου 4 μήνες μετά, δεν έχει βρει τρόπο να τα διοχετεύσει στους κτηνοτρόφους. Πρόκειται για 2 εκατομμύρια ευρώ που θα δώσουν μία ανάσα 3 μηνών στους κτηνοτρόφους. Μέχρι στιγμής έχει δοθεί ένα μικρό ποσό από την περιφέρεια και κατά τόπους ενισχύσεις από ιδιώτες. Στη σύσκεψη στην περιφέρεια που βρεθήκαμε και με τον κύριο Τριαντόπουλο και με τον κύριο Κελέτσι, το αναφέραμε πάλι σχετικά με τις αποζημιώσεις της αρρωγής.
ότι έχουν καθυστερήσει αρκετά μέχρι τώρα οι διαδικασίες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν τις αποζημιώσεις στον εξοπλισμό που πάθανε στο Σταύλο και στα πλημμυροστάσια για να μπορέσουν να τα αντικαταστήσουν. Ο ΕΛΓΑ έχει πληρώσει το ζωικό κεφάλαιο με τους τιμοκαταλόγους του ΕΛΓΑ που είναι πολύ χαμηλοί και αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Κελέτση να αλλάξει αυτό και υποσχέθηκε ότι θα πληρωθούν σύμφωνα με τα ποσά της Θεσσαλίας, ότι θα ανέβουν τα ποσά και θα πληρώσουν με μεγαλύτερο ποσό το ζωικό κεφάλαιο που ήταν τα καμένα. Ένα θέμα έχουμε με τα αγνοούμενα, το οποίο εκείνο ακόμη το βλέπει το Υπουργείο πώς θα μπορέσει να τα αποζημιώσει και να τα εντάξει στα θανατωμένα. Και μας μένει το ποσό με τις ζωοτροφές που είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια στην περιφέρεια και ακόμη δεν έχουν βρει τρόπο να ξεκλειδώσουν αυτό το ποσό και με ποιο τρόπο θα προμηθευτεί η περιφέρεια ζωοτροφές να μοιράσει στους κτηνοτρόφους. Δηλαδή θέλουν να το δώσουν, απλά δεν έχουν τον τρόπο να το δώσουν, αυτό λέτε? Ναι, τα χρήματα έχουν έρθει εδώ και 2 μήνες, τέλος Σεπτεμβρίου το 1 εκατομμύριο και μέσα στον Οκτώβριο το άλλο 1 εκατομμύριο, αλλά μέχρι και σήμερα η περιφέρεια και το Υπουργείο, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται ακριβώς, δεν έχει μπορέσει να προμηθευτεί ζωοτροφές για να δώσει αυτό που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι, και ο κύριος Σαρκινάκης, ότι για 3 μήνες οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν θα ενισχυθούν με ζωοτροφές. Η μόνη βοήθεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι ένα μικρό ποσό της περιφέρειας από τον προεδρικό της προϋπολογισμό και από τους ιδιώτες που πρόσφεραν ζωοτροφές και περισσότερο σε ξηρό καρπό. Με απότιση φόρου τιμής στους διατελέσαντες δήμαρχους της Αλεξανδρούπολης πριν από τον ίδιο, χαιρέτησε τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Ο κύριος Ζαμπούκης, όπως όλοι γνωρίζουμε, επανεξελέγει δήμαρχος Αλεξανδρούπολης στις εκλογές του Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια της τελετής ορκομοσίας του ιδίου και των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, επικράτησε ένα κλίμα συγκινησιακό με τον ίδιο να κάνει αναφορές στην αυτοδιοικητική ιστορία της πόλης και του Δήμου. Τον ριζικά ανακαινισμένο και πλήρως αναβαθμισμένο χώρο των αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία του νέου δημοτικού σχήματος που αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου. Αυτή η ορκομοσία, πέρα από το γεγονός ότι έγινε σε ένα καινούριο και σύγχρονο χώρο που παραδίδεται στους δημότες, έκρυβε και μια ξεχωριστή στιγμή τιμής και σεβασμού. Αυτή η τελετή ορκομοσίας έγινε και με την παρουσία όλων των πρώην δημάρχων της Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών. Ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης φρόντισε να τους τιμήσει όλους, αναφέροντάς τους έναν προς έναν. Μάλιστα, οι περισσότεροι από αυτούς τους δημάρχους είχαν αναρτηθεί στο χώρο με τις φωτογραφίες τους, ενώ και κάποιοι ήταν παρόντες. Ήταν μια απόφαση που προκάλεσε μόνο θετικά σχόλια, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως όλοι συνετέλεσαν στο να φτάσει ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης εδώ που είναι σήμερα, καθώς αποτελούν όλοι τους κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας αυτού του τόπου. Αρχικά ορκίστηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και αμέσως μετά οι Τοπικοί Σύμβουλοι. Η πλειοψηφία των Συμβούλων επέλεξε τον θρησκευτικό όρκο, με κάποιους εκλεγμένους να ορκίζονται και στο Κοράνι, ενώ για ορισμένους προτιμήθηκε και ο πολιτικός όρκος. Στην ορκομοσία, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν παρευρέθηκε ο επικεφαλής της Τρίτης Παράταξης Πόλη και Πολίτες, ο κύριος Λαμπάκης, καθώς είχε γνωστοποιήσει από την πρώτη στιγμή των εκλογικών αποτελεσμάτων τις αποφάσεις του, ενώ απουσίαζε δικαιολογημένα για προσωπικούς του λόγους και ο επικεφαλής της Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Δευτεραίος. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους, και στους νόμους, και να εκπληρώνω, και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Να ζήσετε. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε. Να σας ευλογήσω. Την τελετή ορκομοσία τέλησε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ο οποίος έδωσε τις ευχές του για σιδηρά υγεία και άνωθεν έμπνευση, όπως είπε, για τα επόμενα 5 χρόνια στη νέα Δημοτική Αρχή, λέγοντας πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τα προηγούμενα 4 χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων παγκοσμίως και ο ρόλος της πόλης αναβαθμίστηκε, τονίζοντας πως η Δημαρχιακή Αρχή θα έχει 2 πράγματα να διαχειριστεί: το δημογραφικό με τη μίξη του πολιτισμού και την πολιτιακή αλλαγή. Το μυστικό της επιτυχίας, πρόσθεσε ο Σεβασμιότατος, είναι η συνετή ενότητα και η έξυπνη συνεργασία
συνεργασία με στόχο την ανέλυξη του Δήμου. Όπως είπε ο Μητροπολίτης, οι πολίτες σας θέλουμε όλους μαζί, καθώς είναι αδύρυτη ανάγκη να συνεννοηθείτε με διάλογο και επικοδομητική συνέργεια. Στην εφαπλωμένη μπροστά μας πενταετή θητεία σας, αν επιτρέψει ο Θεός να την ζήσουμε ως το τέλος της, θα έχετε να χειριστείτε δύο τινά. Πρώτα, μια άνευ ιστορικού προηγουμένου μετακίνηση πληθυσμών και εξ αυτής μια άτακτη μίξη των πολιτισμών. Και δεύτερο, μια αστραπιαία πολιτιακή αλλαγή και εξαιτίας αυτής μια υποχρεωτική, ανεξαρτήτως συνόρων, σύμπραξη υπερεθνικών κοινωνικών δομών όπως και ο αυτοδιοικητικός. Αυτά ήδη διαφαινόμενα χρειάζεται να μας βρουν πανέτοιμους, ώστε οι πολίτες, υπομονετικά μέχρι τώρα και στοικά θεωρούντες τα γεγονότα, να μην μένουν πλέον θεατές, αλλά να γίνονται πρωταγωνιστές και χειριστές των τεκτενωμένων, να μην αισθανθούν πάρικοι και παρεπίδημοι και οπωσδήποτε το ποτάμι που θα περάσει από την αγκαλιά τους να αφήσει μια στάλα νερό στα χέρια τους. Το μυστικό της επιτυχίας θα είναι η συνετή ενότητα όλων μας και η έξυπνη συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός μας στόχος που είναι παράλληλα με την οικονομική, η πνευματικά πολιτιστική ανέλυξη της πόλεως, του νομού και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε την ομιλία του με την ανάγνωση των πρώην δημάρχων από τη μεταπολίτευση και μετά λέγοντας πως οφείλουμε να τους μνημονεύουμε με δέος και σεβασμό, έχοντας αφήσει όλοι το δικό τους αποτύπωμα στην εξωστρέφεια και στην άνθηση του Δήμου. Το ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι εσείς είστε η οικογένειά μου. Με γνωρίζετε άλλωστε και σας γνωρίζω με τα μικρά σας ονόματα και με την άνεση ενός ανθρώπου που μιλάει στους δικούς του ανθρώπους, τα μέλη της οικογένειάς του. Θέλω να σας κάνω μια προσωπική εξομολόγηση και να σας υποσχεθώ κάποια πράγματα. Στέκομαι σήμερα μπροστά σας με ένα βαθύ συνέστημα ευγνωμοσύνης αλλά κυρίως ευθύνης, καθώς αναλαμβάνω εκ νέου το αξίωμα του Δημάρχου σε συνέχεια αλλά ταυτόχρονα και ως ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας για την οποία δεσμεύομαι και πάλι να εργαστώ. Ο κύριος Ζαμπούκης ανέφερε πως είναι μια μέρα ξεχωριστή, μέρα γιορτής και πως στέκεται μπροστά σε όλους με ευγνωμοσύνη και ευθύνη για τη συνέχεια αλλά και για τη νέα προσπάθεια που ξεκινά. Ο Δήμαρχος πρόσθεσε με νόημα πως είστε η οικογένειά μου. Με ξέρετε και σας ξέρω. Με εμπιστευτήκατε γνωρίζοντας πολύ καλά τις προκλήσεις που έχω μπροστά μου και δεσμεύομαι να εργαστούμε όλοι μαζί και έξυπνα για ένα Δήμο ενωτικό και για ένα Δήμο για όλους. Ο κύριος Ζαμπούκης υπογράμμισε ότι ως Δήμαρχός σας είμαι εδώ για να σας υπηρετώ. Το τηλέφωνο και η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτά για εσάς. Για το βέλτιστο αποτέλεσμα και έκλεισε χωρίς να κρύψει τον ενθουσιασμό του με τη χαρακτηριστική φράση «Είμαι ο πρώτος ανάμεσα σε ίσους, γιατί πρώτα είμαι άνθρωπος και μετά δήμαρχος». Ως δήμαρχός σας είμαι εδώ για να σας υπηρετήσω. Τα 4 προηγούμενα χρόνια απέδειξα ότι η πόρτα του γραφείου μου και το τηλέφωνό μου είναι πάντα ανοιχτά και σας ενθαρρύνω το ίδιο ώστε να μοιραζόμαστε τις φρέσκες ιδέες σας, τις ανησυχίες αλλά κυρίως τα όνειρά σας για το Δήμο μας. Μόνο μέσα από την έξυπνη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ας συνεχίσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι μαζί, με αισιοδοξία, με εργατικότητα και με κοινή δέσμευση για την οικοδόμηση ενός Δήμου που οι μελλοντικές γενιές θα είναι περήφανες για την πρίκα που θα κληρονομήσουν από όλους εμάς. Είμαι ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες που υπάρχουν μπροστά μας, με τα μέλη της νέας μας ομάδας και είμαι τιμή μου που είμαι δήμαρχός σας. Σας ευχαριστώ και σας καλώ να προχωρήσουμε και να εργαστούμε, να συνεργαστούμε χέρι-χέρι για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας. Από σήμερα, από σήμερα και για την επόμενη πενταετία, με χαρά, με τιμή και με ευγνωμοσύνη, αναλαμβάνω το ρόλο του πρώτου ανάμεσα σε ίσους, γιατί αισθάνομαι πρώτα άνθρωπος και μετά δήμαρχος. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκαν μαθητές και μαθήτριες του Μειονοτικού Σχολείου της Ξάνθης στο πλαίσιο ανταλλαγής ευχών αλλά και επισκέψεων που κάνουν τα παιδιά στην πρωτεύουσα. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα παιδιά από του χρόνου θα φοιτούν στο γυμνάσιο, θα ολοκληρώσουν δηλαδή την εκπαίδευσή τους στο Δημοτικό Σχολείο και ζήτησε τις εντυπώσεις τους για αυτή την αλλαγή που τους περιμένει. Είμαστε ένα σχολείο, παρόλο που χαρακτηριζόμαστε μειονοτικό-δημοτικό. Λειτουργούμε σαν, θα έλεγα, ένα είδος διαπολιτισμικού σχολείου, πειραματικού. Κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για τα παιδιά μας. Είστε πόσα, 140 πόσα παιδιά είστε. 141 παιδιά. Ναι, πολύ σωστά. Ναι. Μας λείπει όμως κάποιος τεχνολογικός εξοπλισμός, κάποιο εργαστήριο για τις επιστήμες, που είναι πολύ τώρα τα STEM. Έχετε πάρει, έξυπνους πίνακες έχετε πάρει, διαδραστικούς πίνακες πήρατε. Ναι, μας παραλάβετε. Μπράβο. Να κάνουν τα πειράματά τους τα παιδιά και εμείς που κάνουμε κάποιες καινοτόμες δράσεις στο σχολείο, να μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Πολλές φορές και εγώ σαν αγγλικό διδάσκω μέσα από τη μαγειρική, μέσα από την μουσιοπαιδαγωγική, παιδεία. Προσπαθούμε πάρα πολλά, όλοι οι συνάδελφοι, να κάνουμε. Πόσοι είστε, πόσοι είστε συνολικά? Είμαστε 16. Μα 16, μάλιστα. Διδάσκουμε και στο μειονοτικό πρόγραμμα τουρκικά, και στο ελληνόγνωσο πρόγραμμα και αγγλικά και φυσική αγωγή. Δεν πιστεύω κανείς να κάνει και τέταρτη. Φτάνουν οι τρεις. Καλά είναι, Στην έκτη πόσα τμήματα, έχουμε δύο τμήματα στην... Ένα. Δύο τμήματα. Ένα τμήμα. Ένα. Δύο στην πέμπτη και δύο στην τετάρτη. Δύο στην πέμπτη. Οκταθέσιο. 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 Δύο πέμπτη, δύο τετάρτη και μετά από ένα τμήμα. Μετά από μία τέταρτη. Έχουμε μεγάλη μείωση μαθητικού. Έγινε μείωση, Όπως όλοι στην Ελλάδα. Ναι. Όπως όλοι στην Ελλάδα. Ναι. Πριν δύο χρόνια ήταν 300 παιδιά. Στο κέντρο. Στο γυμνάσιο. Θα πάτε γυμνάσιο τώρα. Πώς το βλέπετε το γυμνάσιο τώρα, θα είναι εντάξει, θα τα καταφέρουμε? Ναι, δύσκολο. Δύσκολο, εντάξει, δεν θα τα καταφέρεις εσύ, αν σε βλέπω. Και από γήπεδα πώς είστε στο χωριό, έχετε στο σχολείο, έχετε γήπεδο ποδοσφαίρου στο χωριό ή όχι? Ναι. Τι άλλο λοιπόν μπορείτε να μας πείτε που χρειάζεστε στο σχολείο? Μόλις παραλάβαμε τους πίνακες, ναι. Που είναι... Και έχουμε διαδραστικό υλικό και στις δύο γλώσσες. Έχουμε... Το υλικό θα φτιάξουμε. Ναι. Αν είναι εφικτό να έχουμε για όλες τις τάξεις. Ναι. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αρχή του διαδραστικού είχαμε πέμπτη και εκκληματικού. Και τώρα προσπαθούμε να έχουμε βρει εξασφαλίσει πόρους για να τα πάμε από την πρώτη δημοτικού, διότι κάνουν μεγάλη διαφορά. Και δεν μου λέτε, πιο πολύ πάτε είστε μέσα από το κέντρο όλα τα παιδιά. Με τα πόδια έρχεστε. Δηλαδή στο σχολείο. Η Κομωτινή και όχι η Ορεστιάδα είναι τελικά η πρωτεύουσα νεολαίας της Ελλάδας για το έτος 2024. Στην Ορεστιάδα επικρατεί μια πικρία για το γεγονός ότι η πόλη δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει τον συγκεκριμένο εντός εισαγωγικών διαγωνισμό. Ωστόσο, η προσπάθεια θα συνεχιστεί έτσι ώστε ο τίτλος αυτός να φτάσει στην ακριτική πόλη το έτος 2025. Θα αποτελούσε και για μας μια πολύ μεγάλη διάκριση από την αρχή που περάσαμε στο επόμενο στάδιο, την τελική πεντάδα για να αναδειχθεί η πρώτη εθνική πρωτεύουσα νεολαίας. Ήμασταν ένας από τους 5 δήμους πανελλαδικά που προκριθήκαμε σε αυτό το στάδιο. Δυστυχώς δεν το αποτέλεσμα που θέλαμε, που επιθυμούσαμε ο στόχος, δηλαδή να γίνει η εθνική πρωτεύουσα νεολαίας η Ορεστιάδα συμβολικά στα 101 χρόνια της, δεν μπόρεσε να επιτευχθεί. Έγινε όμως στην γειτονική πόλη της Κομωτινής, έμεινε εδώ στη Θράκη, βόρεια της Ελλάδος, οπότε θα έχουμε μια πιο ουσιαστική και ωραία συνεργασία με τον Δήμο της Κομωτινής και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Παρ' όλα αυτά, εμείς ακόμα βέβαια δεν γνωρίζουμε οι λόγοι οι οποίοι, ποια ήταν τα κριτήρια προκειμένου. Υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια, δεν έχει βγει η βαθμολογία η τελική. Αυτό που γνωρίζουμε είναι τώρα ότι υπήρχε μια έλλειψη στο φάκελο του Δήμου Ορεστιάδος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων κατέθεσε συνολικά τις προτάσεις που μπορούν να γίνουν μέσα στο 2024. Από εκεί και μετά ο Δήμος Ορεστιάδος και η Δημοτική Αρχή ανέλαβε να στήσει όλο το φάκελο και να τον καταθέσει. Βέβαια, αυτά όμως είναι και εμπειρίες που αποκτάς μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Κάτι πρωτόγνωρο για όλο τον Δήμο συλλογικά. Μιλάμε για μια περιοχή όπου οι νέοι συνήθως φεύγουν από τον τόπο, πόσο μάλλον να διεκδικούν να είναι το επίκεντρο όλης της Ελλάδας. Άρα λοιπόν ήταν μια διαδικασία από την αρχή της επίπονη. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα ταξίδι το οποίο όλους μας έκανε πιο δυνατούς και σίγουρα το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει για το 2025 που πάλι θα πάμε πιο δυνατοί.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Να ευχηθώ καλό βράδυ σε όλες και όλους, αλλά και καλά Χριστούγεννα.